Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω σας καλωσορίζει στην απόψινή εορταστική συναυλία με ένα ποικίλο και ελληνικού ενδιαφέροντος πρόγραμμα, συμμετέχοντας συγχρόνως στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Για την πραγματοποίηση του απόψινού προγράμματος ευχαριστούμε θερμά την κυρία Χαρά Καλομήρη και το Σύλλογο Μανώλης Καλομήρης για την ευγενική παραχώρηση του σχετικού μουσικού υλικού. Το εναρκτήριο έργο του Φεστιβάλ Άνω είναι το πρελούδιο και φούγκα με αριθμό 544 του Ιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Είναι ένα έργο για σόλο εκκλησιαστικό όργανο σε δύο μέρη, πρελούδιο και φούγκα. Το αυτόγραφο της παρτιτούρας σώζεται και, εξετάζοντάς το, οι ειδικοί εικάζουν ότι γράφτηκε γύρω στο 1730 κατά τη διάρκεια της διαμονής του Μπαχ στη Λειψία. Άλλοι πάλι θεωρούν πως γράφτηκε πριν από το 1720. Έξι παρόμοια έργα του Μπαχ με αριθμούς 543 ως 548 εντυπωσίασαν τον Λίστ, ο οποίος έκανε τη μεταγραφή τους για σόλο πιάνο.
Ήταν Μεγάλη Παρασκευή του 1724, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε το ορατόριο «Τα κατά Ιωάννην Πάθη», στον εσπερινό του ναού του Αγίου Νικολάου της Λειψίας. Είναι ένα από τα δύο σωζόμενα πάθη, από τα πέντε, που πιθανολογείται ότι έγραψε ο μέγας κάντορας Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήδη από τον 19ο αιώνα χύθηκε πολύ μελάνη από τους ειδικούς, οι οποίοι ενέσκυψαν στη μελέτη της αρχικής παρτιτούρας και των μετέπειτα αναθεωρημένων εκδοχών της. Το ορατόριο αφηγείται τα πάθη του Χριστού σε δύο μέρη, ακολουθώντας προφανώς το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η άρια που ακούμε απόψε είναι από το δεύτερο μέρος. Jesus, time is
Τρία χρόνια μετά τα κατά Ιωάννην Πάφη, και αυτή τη φορά Μεγάλη Παρασκευή, αλλά του 1727, συμπληρώνοντας ο Μπαχ 4 χρόνια στη Λειψία, παρουσίασε το ορατόριο «Τα κατά Ματθαίον Πάφη». Οι εξωπραγματικές για την εποχή διαστάσεις του έργου, οι εκτελεστικές απαιτήσεις του και κυρίως η πνευματικότητά του, το κάνουν όχι μόνο ένα έργο ξεχωριστό στην έντεχνη δυτική μουσική, αλλά και ένα από τα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Από το δεύτερο μέρος, μια άρια για άλτο.
Τα Μαγιοβότανα είναι ο πρώτος κύκλος ποιημάτων του Κωστή Παλαμά που μελοποίησε ο Μανώλης Καλομύρης. Αποτελεί το δεύτερο μέρος της ποιητικής συλλογής «Η Αμβική Ανάπεστη» και είναι γραμμένο για φωνή και ορχήστρα τη διετία 1912-13. Αποτελείται από ένα σύντομο πρελούδιο και 8 τραγούδια. Τα Μαγιοβότανα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη τους μορφή στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών, Μάρτιος του 1915, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Καλομύρη. Και λίγο αργότερα, ο Κωστής Παλαμάς είχε πει: «Το να αισθανθεί ο Καλομύρης την ανάγκη μιας μελοποίησης συστηματικής επάνω σε στίχους μου, το πράγμα είναι και για την ιστορία ακόμη της νεοελληνικής λογοτεχνίας αρκετά σημαντικό. Ο Καλομύρης σημειώνει σταθμό για τη μουσική». Πρελούδιο «Η Αμβική Ανάπεστη» από τα Μαγιοβότανα. Ο συνθέτης Μομινί γεννήθηκε στο νότιο Βέλγιο το 1762, περιοχή που τότε ανήκε στη Γαλλία. Ξεκίνησε ιδρύοντας έναν μουσικοεκδοτικό οίκο γύρω στο 1800 και από αυτόν εξέδωσε γύρω στα 750 έργα 153 συνθετών. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και δικές του συνθέσεις. Ο Μομινί υπήρξε και θεωρητικός της μουσικής, με ιδέες πολύ μπροστά από την εποχή του. Το έργο του «Ίνου Αλαγκρέτσα», ύμνος στην Ελλάδα, προφανώς είναι ένας ύμνος στη χώρα μας, στο πλαίσιο του εκρηκτικού φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Illustre Grecia, demandalo.
Ο Σμυρνιός συνθέτης Μανώλης Καλομύρης υπήρξε ο πατριάρχης της ελληνικής εθνικής σχολής της λόγιας μουσικής μας, με έργο που εκτείνεται από συμφωνίες και κοντσέρτα μέχρι μουσική δωματίου, μουσική για πιάνο, τραγούδια και τόσα άλλα. Χαρακτηριστικές είναι οι τρεις σειρές 11 πιανιστικών του συνθέσεων με τίτλο «Για τα Ελληνόπουλα» και υπότιτλο «Εύκολα κομματάκια για πιάνο». Ξεκίνησε να τα γράφει το 1905 και τα ολοκλήρωσε μετά από 44 χρόνια, το 49. Ακούμε το παλαιότερο από αυτά, τη Φουγκίτσα σε τρεις φωνές, καθώς και το τελευταίο χρονικά, το Βραδινό Τραγούδι, ένα μυστηριώδες έργο που θυμίζει Ντεμπισί. Thank you.
ύμνος εις την ελευθερίαν είναι το γνωστό ποίημα που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός και αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές. Τη μελοποίηση του ύμνου πραγματοποίησε ο Κερκυραίος Νικόλαος Μάντζαρος, του οποίου οι δύο πρώτες στροφές καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος της χώρας μας από το 1865. Ως εθνικός ύμνος της Κύπρου καθιερώθηκε έναν αιώνα αργότερα. Ακούμε μια μεταγραφή για δύο γυναικείες φωνές και εκκλησιαστικό όργανο των στροφών με αριθμούς 87 έως 94. Ολοκληρώθηκε η εορταστική αυτή συναυλία που σας προσέφερε το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.